Το 30ο Διεθνές Φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα άνοιξε τις πύλες του με την πρεμιέρα της αμερικανικής ταινίας Desert Dancer, μια ταινία βασισμένη στη ζωή ενός Ιρανού χορευτή. Η ταινία είναι βιογραφική και περιγράφει τη ζωή ενός νεαρού αυτοδίδακτου χορευτή, του Αυστίν Χαφαριάν, στο Ιράν, ο οποίος ρίσκαρε τη ζωή του για να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του, παρά το γεγονός ότι ο χορός είχε απαγορευτεί στη χώρα του. Γυρίστηκε στο Ιράν και καταγράφει τη συγκινητική πορεία του χορευτή κατά τη διάρκεια της ταραχώδους περίοδου 2009, όπου ήταν σε εξέλιξη οι προεδρικές εκλογές. Ο Αυστίν και οι φίλοι του, παρά τις απειλές, ίδρυσαν τη δική του σχολή χορού. Το έργο έχει σκηνοθετήσει ο Ρίτσαρντ Ρέιμοντ. Πολλοί άνθρωποι μου γράφουν λέγοντάς μου «Αυτά που δείχνεις στις ταινίες σου είναι σαν να είναι βγαλμένα από τη ζωή μας. Αυτά που έζησε ο Αυστίν μου τα έχουν αφηγηθεί και φίλοι μου». Ένα από τα στοιχεία που μου έκαναν εντύπωση είναι τα emails και τα μηνύματα στο Twitter από ανθρώπους που ζουν στο Ιράν και έχουν υποστεί τέτοιες καταπιεστικές καταστάσεις, είτε πρόκειται για την οικογένεια είτε για την οικονομική τους κατάσταση. Το ρόλο της χορεύτριας ερμηνεύει η Φρέιντα Πίντο, γνωστή για τη συμμετοχή της στην ταινία που βραβεύτηκε με Όσκαρ Slam Dog Millionaire. Η χολιγουδιανή ηθοποιός από την Ινδία πέρασε μια δύσκολη εκπαίδευση προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ρόλου. Όταν έχεις καθρέφτες και κάνεις πρόβες στη σχολή χορού, ξέρεις ότι κάποιος σε βλέπει και δεν είσαι χορευτής, τότε σκέφτεσαι «Θεέ μου, πώς θα με κρίνουν, θα είμαι απέσια». Μετά από ένα χρόνο σκληρής προσπάθειας, όπου έφτασα τον εαυτό μου στα άκρα, είπα «Δεν με νοιάζει, ας με κρίνουν όπως θέλουν». Σήμερα ο Αυστίν ζει στο Παρίσι, ενώ ο ίδιος δεν συμμετείχε στα γυρίσματα της ταινίας. Η ταινία θα προβληθεί στις ΗΠΑ τον Απρίλιο. Στο φεστιβάλ της Σάντα Μπάρμπαρα θα προβληθούν 197 ταινίες από 54 διαφορετικές χώρες και θα διαρκέσει μέχρι τις 7 Φεβρουαρίου. Take my passport, it'll be fixed. Go to Paris and don't come back.